Λοιπόν, στο μέτωπο της περιοχής Βασιλιτσίου, Χρυσοκελαριάς, Λυκισμός Λιβαδάκια με μη, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, η φωτιά τίνει να ελεγχθεί. Ναι. Δυστυχώς έχουν καεί περίπου 10 παραθεριστικές κατοικίες. Η γρήγορη εκένωση της περιοχής μας έχει τη δυνατότητα να πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός ή κάποιο θύμα, ναι, το οποίο είναι το σημαντικότερο για εμάς. Βέβαια η φωτιά έχει καταστρέψει μια τεράστια περιοχή, πολύ μεγάλη περιοχή. Δυστυχώς οι συνθήκες σήμερα ήταν αντίξωες. Και αέρα και εκτελέσεις θερμοκρασίες, οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δήμαρχε, υπήρξαν αναζωπηρώσεις στα ξημερώματα. Υπήρξαν φωνάσουμε αναζωπηρώσεις αργότερα, ναι, μετά τις 11-12 η ώρα. Ναι. Και χθες η φωτιά είχε ελεγχθεί πλήρως. Ναι. Πλήρως. Δυστυχώς υπήρξαν αναζωπηρώσεις μετά τις 12, οι οποίες απότομα εντάχθηκαν. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το λιτρό γεγονός. Δηλαδή, εχθές φωτιά έχει σβήσει ολοσχερός, με καταλάβεις. Δήμαρχε, υπάρχει... Έχουμε και άλλο μέτωπο. Αυτό ακριβώς. Για το άλλο μέτωπο να πούμε. Το άλλο μέτωπο είναι πάνω στο Βλαχόπουλο, στο Βακράδι, στο βουνό, στο Μακλαμά, το οποίο και εκεί τα πράγματα είναι άσχημα. Ναι. Από ό,τι ενημέρωση έχω, δεν έχω πάει ακόμη τώρα, θα πούμε το στακί. Εκεί η φωτιά καίει το πυκνό δάσος, όπως ξέρετε, είναι εξαιρετικό παθήν δάσος εκεί στο ύψωμα αυτό. Είναι στην Κεραία κοντά. Ορίστε. Είναι στην Κεραία της κινητής τηλεφωνίας αυτό το ύψος. Ναι, είναι εκεί που έχει φτάσει στην εκκλησία, πάνω στην Παναγκίτσα, στην κορφή. Ναι, ναι. Ναι, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολη η περιοχή εκεί. Δυστυχώς, όπως έρθε σήμερα τα μέσα σε όλη την Ελλάδα ήταν... Πήγαστηκαν πολλά μέσα, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν... Έγινε διασπορά σε πολλά μέτωπα, ναι. Σε πολλά μέτωπα, δηλαδή εχθές, ας το πούμε, εδώ επιχειρούσαν και πολλά μέσα, ενώ σήμερα ήταν λιγότερα και μάλιστα είναι σημαντικό ότι και τα δύο ελικόπτερα, ειδικά το ένα, το Ericsson, κάνει μεγάλη δουλειά, ακόμη πετάει, δηλαδή, ακόμη κάνει ρήψη. Δήμαρχε, η κατάσταση με τον καιρό πώς είναι, ο άνεμος? Ο άνεμος αυτή τη στιγμή έχει εξασθενεί στον άσμα, αλλά... Εδώ η προβλέψη του προγνωστικού λέει ότι θα ενταθεί αργότερα. Και κάτι τελευταίο, Δήμαρχε. Κάποιοι πολίτες μετά την εντολή εκένωσης από το 112 πήγανε στην παραλία της Φανερωμένης. Ναι. Τι θα κάνουν το βράδυ, δηλαδή οι άνθρωποι που κλήθηκαν να φύγουν από τα σπίτια, υπάρχει κάποια μέρημνα, πού θα διανυκτερεύσουν? Κοιτάξτε, υπάρχει μια μέρημνα, μάλιστα έχουμε αρκετούς εθελοντές σε αυτό, ναι, να φιλοξενηθούν. Θεωρώ ότι θα αποκατασταθούν πλήρως, αυτή τη στιγμή αυτό με ενημερώνει, ότι η μετάβαση γίνεται ομαλά, δηλαδή κάποιοι επιστρέφουν και στις κατοικίες τους, ναι, και κάποιοι πηγαίνουν σε κάποιους εθελοντές που έχουν προσφέρει κάποια δωμάτια που ξέρουν σε τρεις μονάδες να φιλοξενηθούν. Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή πώς είναι? Κοιτάξτε, τώρα πριν μαζί μας με το διευθυντή της ΔΕΗ, τον κύριο Γαράμπελα, ναι, και ένα συνεργείο, έχουν σημαντικές ζημιές σε αρκετούς στήλους, και στη μέση και στη χαμηλή τάση. Ναι. Θα προσπαθήσουν να δώσουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή και ευελπιστούν αύριο να αποκαταστήσουν αυτές τις κολόνες, μέχρι αύριο το βράδυ να έχουν δώσει σε όλη την περιοχή. Θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια. Είναι αρκετές οι κολόνες τη στήλη, δηλαδή, που έχουν καταστραφεί. Δήμαρχε, από την εμπειρία σας, είναι ανθρώπινο χέρι, είναι τυχαίο γεγονός, είναι κάτι άλλο? Ειδικός. Τώρα, 4 εστίες ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία με προβληματίζουν εδώ. Μάλιστα. Νομίζω η απάντηση είναι σαφή. Ευχαριστούμε τώρα πολύ. Τώρα οι ειδικοί θα το κρίνουν. Αυτό θα δουν τη λύση. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, για την επικοινωνία. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Θα σε καλά.